δύο εργαλεία που είναι ψηφισμένα με κοστολόγηση και από την προηγούμενη κυβέρνηση που τα εφαρμόζει τώρα η νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και ο ΟΔΠ είναι ουσιαστικά το εργαλείο. Κοστολογημένα από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν εφαρμόστηκαν και εφαρμόζονται τώρα επί Νέας Δημοκρατίας. Ακριβώς, ναι. Επιταχύνονται τώρα. Και το άλλο, ο Οργανισμός Διαχείρισης Ποιότητας Υγείας, είναι το εργαλείο εκείνο που ψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, που έχει να κάνει με την αξιολόγηση, την κατηγοριοποίηση και τη χρηματοδότηση των νοσοκομείων. Άρα θέλετε να πείτε, βάσει σε αυτό το λεξικό το οποίο προσπαθούμε αυτή την ώρα έτσι να δώσουμε μέσω αυτού του λεξικού να δώσουμε δύο κουβέντες παραπάνω στον κόσμο, ότι ουσιαστικά μιλάμε για μνημονιακές επιταγές. Μνημονιακές επιταγές και μια επιτάχυση που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είχε προεκλογικά πει ότι πλέον το σύστημα υγείας που έχουμε έχει φάει τα ψωμιά του, να το πω έτσι χοντρά-χοντρά, με πολλά προβλήματα που πραγματικά υπάρχουν, αλλά αντί να ενισχύσει την κατεύθυνση του δημόσιου συστήματος υγείας και του δωρεάν, επιταχύνει την ιδιωτικοποίηση των νοσοκομείων. Είναι χαρακτηριστικό ότι ξεκίνησε το νοσοκομείο Σαντορίνη σαν ιδιωτικό από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ταυτόχρονα προχωράει η Νέα Δημοκρατία με την ίδρυση ιδιωτικών νοσοκομείων πλέον και στην Κομοτηνή και στη Θεσσαλονίκη με το Παιδιατρικό Νοσοκομείο, και βεβαίως έχει πει ότι και τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία, ξεκινώντας από τη Λάρισα πριν το COVID, ότι θα μετατραπούν σε ιδιωτικά, σε ανώνυμες εταιρείες. Καταλαβαίνει κανένας, και εμείς το ζούμε καθημερινά και οι συμπολίτες μας, ότι πλέον η ταμπέλα θα είναι δημόσια και οι λειτουργίες τους θα είναι ιδιωτικές. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα που ανέφερε το σωματείο μας, ότι πλέον στους γιατρούς έρχεται μήνυμα ότι πρέπει να επιταχύνουν την κοστολόγηση κάθε ιατρικών πράξεων, γιατί ουσιαστικά θα είναι το μέσο πλέον χρηματοδότησης των νοσοκομείων. Τι σημαίνει δηλαδή αυτό, τι θέλετε να πείτε, πείτε το απλά. Ναι, όταν έρθει σε εσάς ως γιατρό το μήνυμα, να φανταστώ από την διοίκηση, αυτό θέλετε να πείτε του κάθε νοσοκομείου που του λέει κοστολογήστε την ιατρική πράξη της Δουλγεράκη, τι ακριβώς θέλετε να πείτε. Δηλαδή υπάρχουν, αν θέλετε, τυποποιημένες ενέργειες σε σχέση με παθήσεις που κοστολογούνται συγκεκριμένα, η διάρκεια των ημερών που πρέπει να είναι μέσα στα νοσοκομεία και το κόστος λειτουργίας και των υλικών όλων. Ανεξάρτητα αν αυτό το κόστος το καλύπτει το ασφαλιστικό ταμείο ή το κράτος που δεν τα καλύπτει, με αποτέλεσμα η επιβάρηση αυτή σε αυτή τη φάση που μιλάμε να είναι του νοσοκομείου και να εμφανίζεται σαν υποχρηματοδότηση και σαν οικονομική πράξη που ουσιαστικά μπαίνουν μέσα τα νοσοκομεία. Άρα δηλαδή όσο περισσότερο θέλετε να πείτε μένω εγώ μέσα στο νοσοκομείο, τόσο περισσότερο επιβαρύνεται η λειτουργία του νοσοκομείου από τους ιδίους πόρους του νοσοκομείου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, διότι δεν θα το χρηματοδοτήσει το κράτος. Άρα λοιπόν ο γιατρός οφείλει ουσιαστικά να πει σε μια γενική, γιατί τώρα εντάξει πάμε σε άλλη κατηγορία και εγώ αρχίζω να τρομάζω. Αν δηλαδή ο γιατρός εξαιτίας αυτού του μηνύματος πει ότι η Δουλγεράκη πρέπει να μείνει στο νοσοκομείο 5 μέρες, αλλά μπορεί να φύγει και στις 4 για να γλιτώσουμε τη μία, θα με διώξουν στις 4 μέρες. Κοιτάτε να δεις στη Γερμανία. Έτσι το λέτε. Έτσι, στη Γερμανία έτσι έγινε. Διώχνανε ασθενείς με βάση τις ημέρες που έλεγε, αν θέλετε, το τυποποιημένο αυτό, αυτή η ενέργεια. Δηλαδή σκολικοειδίτη 3 μέρες, αν ήσουν 4 μέρες ή 5, θα έπρεπε να επιβαρυνθεί ή το νοσοκομείο ή η ιδιωτική σου ασφαλιστική εταιρεία αν έχεις, ή θα έπρεπε να φύγει ο ασθενής από το νοσοκομείο. Είναι τα λεγόμενα αιματηρά εξιτήρια στη Γερμανία που οδήγησαν πάρα χιλιάδες κόσμων να φεύγει από τα νοσοκομεία προτού γίνει καλά, με επιστημονικά κριτήρια ξαναλέω, και να ξαναεπανέρχεται πίσω σε χειρότερη κατάσταση. Αυτό είναι, αν θέλετε, τα κλειστά ενοποιημένα νοσήλια που σήμερα αυτά είναι αυτά τα λεγόμενα. Συγγνώμη τώρα, και έρχεται αυτός ο οργανισμός, ο ΟΔΠ, τι ακριβώς είναι, και λέει ότι εγώ σε κρίνω εσένα ως γιατρό, ως νοσηλευτή, ποιοι ακριβώς έρχονται μέσα από αυτή τη διαδικασία να κριθούν ανάλογα
με το πώς υπογράφεις αυτούς τους κωδικούς κοστολόγησης, πώς γίνεται αυτό? Όχι, ο ΟΔΠ έρχεται όπως αυτή τη στιγμή έχει ψηφιστεί από την κυβέρνηση και κάνει και στον ιδιωτικό τομέα. Ουσιαστικά οι συμβάσεις που θα υπογράψει ο ΕΟΠ, το ασφαλιστικό ταμείο ή η ιδιωτική εταιρεία, θα έχει ορισμένα κριτήρια αξιολόγησης. Και βεβαίως η αξιολόγηση από μόνη της, αν είναι μια κυρία Δβυράκη, είναι καλή, έχει θετικό πρόσημο. Αλλά για να δούμε, όπως εμείς αναφέρουμε στην ανακοίνωση, να αξιολογήσεις μια μονάδα ή να χαρακτηρίσεις ένα νοσοκομείο ασφαλή, που και εμείς θέλουμε να είναι ασφαλή, με 400 κενές θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού, όταν δεν έχεις αυτή τη στιγμή βασικές ειδικότητες σε νοσηλευτές, σε καθαριότητα, να κρατήσεις καθαρό το νοσοκομείο, ώστε να μην έχεις κέντρο νοσοκομειακές λοιμώξεις. Αυτή η εταιρεία, που είναι εταιρεία, ανώνυμη εταιρεία του Δημοσίου, κυρία Δουργεράκη, έρχεται σήμερα και ουσιαστικά με βάση κριτήρια αξιολόγησης ενδονοσοκομιακών λοιμώξεων, που δεν πρέπει να υπάρχουν προφανώς, αλλά ευθύνει την πολιτεία, η πολιτεία, με κριτήρια πτώσεων ή διαφόρων ατυχών συμβάντων, έρχεται σήμερα να οφατελέσει το εργαλείο εκείνο αξιολόγησης των νοσοκομείων, και με βάση αυτή την αξιολόγηση θα υπάρχει και η χρηματοδότηση των νοσοκομείων. Δηλαδή, ένα νοσοκομείο περιφερειακό της Ιτίας, της Ιεράπετρας, που δεν αξιολογείται με βάση τα κριτήρια της ανώνυμης αυτής εταιρείας, θα έχει αντίστοιχη ή μειωμένη χρηματοδότηση, ή θα γίνονται συστάσεις, ή σε τελική, το λέω πολύ αθέτε χοντρά, μπορεί και να μην προκύψει, αν μπορεί και να προκύψει, να συγχωνευτούν κλινικές ή να κλείσουν και κλινικές. Είναι αυτό που λέτε και σημειώνετε, ότι με πρόσχημα την ασφάλεια βάζουν από την πίσω πόρτα την αξιολόγηση του νέου ΕΣΥ. Ακριβώς, και το ζούμε σήμερα αυτές τις μέρες εμείς, το όρισαν οι συνάδελφοί μας στο Πάπα Γεωργίου, είναι δύο νοσοκομεία που έχουν επιλεγεί ώστε να εφαρμοστεί πλέον σε όλη την Ελλάδα. Και έχουν έρθει αυτή η ανώνυμη εταιρεία στο νοσοκομείο αυτές τις μέρες με ύφος 1000 καρδιναλίων, περνάνε από τα τμήματα, προσβάλλουν ή αν θέλετε και εργαζόμενους, κάνουν συστάσεις με ένα ύφος, με βάση αυτά που έχουν πει και οι εργαζόμενοι συνάδελφοί μας, πάρα πολύ υποτιμητικό στους εργαζόμενους, και βεβαίως όλο αυτό είναι και πολύ υποκριτικό. Ότι δεν κάνουν δηλαδή σωστά τη δουλειά τους και ότι σπαταλούν το δημόσιο χρήμα, τι στην ευχή θέλουνε. Ότι δεν κάνουν καλά τη δουλειά μας, ότι θα πρέπει να βελτιωθούμε και ότι αυτά τα πράγματα έπρεπε εδώ και καιρό να είχαν βελτιωθεί. Λες και εμείς το σύστημα υγείας και στην πανδημία, αλλά και πριν την πανδημία, αυτοί οι εργαζόμενοι εμείς το κρατήσαμε. Δεν μου λέτε, το λένε σε εσάς τους παλιούς, σε εσάς που σηκώσατε παλιούς, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Το λένε σε εσάς που έχετε σηκώσει όλο αυτό το μεγάλο φορτίο της πανδημίας, το λένε σε εσάς που είσαστε εκτός ρεπών, με αδειών κλπ. Για τόσο καιρό. Εσάς που φεύγετε από κλινική σε κλινική, από τα επίγοντα να πάτε στην κλινική και ξανά τούμπαλιν, γιατί δεν υπάρχει το προσωπικό. Το λένε για εσάς που ένας ασθενής εδώ δεν μπορεί να έχει ένα νοσηλευτή, αλλά πάει ένας νοσηλευτής σε 40 ασθενείς, εσάς τα λένε όλα αυτά? Σαβάς στους γιατρούς που είναι εξάγρυπνοι οι δύο μέρες, στους καθαρίστριες, δηλαδή κοιτάτε να δείτε, έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα τέτοιο αγανάκτησης, και ακριβώς γιατί και οι εργαζόμενοι πλέον, αυτά που είπαμε τώρα στη συζήτησή μας, τα βλέπουν πλέον πραγματικά στα μάτια τους. Το τι θα ακολουθήσει από εδώ και πέρα για οτιδήποτε συμβαίνει στο νοσοκομείο, είτε για υποχρηματοδότηση είτε για άλλα γεγονότα, θα ευθύνονται πάντα οι εργαζόμενοι και όχι η πολιτεία μέσα από τους θεσμοθετημένους φορείς. Γι' αυτό κιόλας εμείς λέμε ότι το ασφαλές ποιοτικό νοσοκομείο προϋποθέτει καταρχήν προσωπικό μόνιμο, προϋποθέτει στελέχωση, προϋποθέτει χρηματοδότηση, προϋποθέτει υλικοτεχνική υποδομή και βεβαίως ταυτόχρονα και ασκήσεις ετοιμότητας, όπως έγινε και χτες, όπως θα γίνουν και τις επόμενες μέρες. Δεν ανακαλύψανε την Αμερική τώρα. Μα σαφέστατα, ακριβώς. Πώς λοιπόν μπορείτε να ευθύνεστε εσείς για όλες αυτές τις δυσλειτουργίες, τυχόν παράπονα ή οτιδήποτε άλλο? Με συγχωρείτε, αλλά όταν μπαίνεις μέσα σε ένα νοσοκομείο, να θυμηθώ προηγούμενη συνέντευξή σας, μιλούσατε για κοντά 400 κενές οργανικές θέσεις. Όταν εσείς λοιπόν τρέχετε έως τη Ραμόλας να καλύψετε
κόψετε όλες αυτές τις κινήσεις. Εγώ δεν είμαι με το μέρος σας. Με το δικό μου το μέρος είναι που θέλω, ποιοτικές υπηρεσίες, εντάξει, για να είμαι ξεκάθαρη. Και λέω πάρα πολύ απλά. Έρχονται να επικρίνουν εσάς με 400 κενές οργανικές θέσεις που τρέχετε από τη μία και από την άλλη, που δεν έχετε τώρα μόνο αυτούς οι οποίοι σας προσβάλλουν, αλλά κυρίως έχετε εμένα, ναι, ως ασθενή που έρχομαι και ζητάω να έχω τα απαιτούμενα, αυτά τα οποία χρυσοπληρώνω στον ασφαλιστικό μου το φορέα. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί. Ο Πλεύρης τι σας είπε? Με συγχωρείτε δηλαδή την προηγούμενη φορά που ήρθε? Κοιτάξτε, να δείτε, εδώ έφτασα στο σημείο ο κύριος Πλεύρης, όχι εδώ στο νοσοκομείο, γιατί δεν είχαμε. Ο κύριος Πλεύρης είπε ότι θα γίνουν 4.000 προσλήψεις, που τελικά έγινε από τον ΑΣΕΠ, από ό,τι μάθαμε χθες από τη δήλωση του Προέδρου, 3.700, ούτε 4.000. Δηλαδή, και ακόμα και αυτός ο αριθμός που είπανε δεν θα είναι. Η κυρία Γκάγκα στη Βουλή είπε ότι είμαστε υπερπληστελεχωμένο το νοσοκομείο μας. Αυτά λένε στη Βουλή, αυτά είπε και η κυρία Μπορμπουδάκη, έχει πει δημόσια, αυτά λέει και ο διοικητής του νοσοκομείου. Ότι είμαστε στελεχωμένοι. Βεβαίως, πάνω σε αυτό το έδαφος της υποστελέχωσης, γιατί μάλλον ζούμε σε δύο παράλληλους δρόμους. Δεν μου λέτε, από αυτούς τους 3.700 που η προκήρυξη είναι πανελλαδική, πόσοι αναλογούν στο πανεπιστημιακό? Περίπου με βάση τα αυτά που έχουν πει, γιατί δεν έχω αναφέρει, περίπου 110 άνθρωποι. Ωραία. Από τους 110 μέχρι τις 400 κενές οργανικές θέσεις υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Υπάρχει μεγάλη διαφορά και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Η υπόσχεση της κυβέρνησης ως νοσοκομεία ήταν αυτή που βάλανε πλάτη στο σύστημα υγείας να μονιμοποιηθούν. Αυτή τη στιγμή συμβασιούχοι μόνο στην νοσηλευτική υπηρεσία είναι πάνω από 160 άτομα. Και μιλάμε για ένα μικρό 110 ανθρώπους. Και δεν μιλάμε ότι θα προσθεθούν, κυρία Δουγεράκη. Οι ίδιοι άνθρωποι στην καλύτερη περίπτωση θα αλλάξουν εργασιακή σχέση. Καλό θα είναι που θα γίνουν μόνιμοι, αλλά έχουμε αλλαγή εργασιακής σχέσης. Και όχι πρόσθεση αριθμητικού προσωπικού στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Είναι αλήθεια, κύριε Βρύσαλη, ότι δεν υπάρχουν οι μάντες μεταφορές ασθενών? Κοίτα να δείτε, έχουμε ακούσει πάρα πολλά διάφορα ευτράπελα. Σε μάθημα που έγινε προετοιμασίας για να κατέβει η ανώνυμη εταιρεία για να ελέξει δήθεν, να ελέξει τι να ελέξει δηλαδή, αυτό που λέγαμε πριν, υπόθηκε ότι σε περίπτωση κινδύνου έκτακτου γεγονότος θα πρέπει να μεταφερθούν από το προσωπικό, δηλαδή από εμάς, οι ασθενείς. Σωστό, να μεταφερθούν βεβαίως έχοντας υπόψη ότι χρειάζονται και μεταφορείς και διάφορες άλλες ειδικότητες. Αυτή η μεταφορά θα γίνει με τα στρώματα και με ημάντες που θα έπρεπε να υπάρχουν. Αλλά επειδή οι ημάντες. Ο ημάντας τι κάνει, πώς λειτουργεί δηλαδή? Είναι αυτό που θα δένεται γύρω από τον ασθενή με το στρώμα για να μπορεί να μεταφερθεί με ασφάλεια. Ωραία. Δεν υπάρχουν, γιατί είναι ακριβή και δεν υπάρχει σε κανένα ελληνικό νοσοκομείο. Αυτό είναι το ασφαλές νοσοκομείο για το οποίο μιλάμε. Αυτό είναι το ασφαλές νοσοκομείο. Η ασφαλές νοσοκομείο μας λένε ότι πρέπει να μην έχει ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις και στη μονάδα εμφραγμάτων το τελευταίο διάστημα. Ναι, εκεί θα πήγαινα και θα ρωτούσα αυτό ακριβώς πριν ολοκληρώσετε τη φράση σας. Συγγνώμη, σας διέκοψα. Ναι, καλά, δεν υπάρχει προσωπικό καθαριότητας? Το προσωπικό καθαριότητας είναι περίπου 90 άτομα για χιλιάδες τετραγωνικά. Με αποτέλεσμα οι γυναίκες και δουλεύουν 90 άτομα καθαριότητα στο νοσοκομείο σε καθημερινή βάση, Όχι, σε καθημερινή βάση αυτές είναι οι γυναίκες που πρέπει να πάρουν τα ρεπό τους, που θα πρέπει αν θέλετε να πάρουν τις αρτιές τους. Αυτό θα ρωτούσα. 90 είναι συνολικά το προσωπικό, πόσοι άνθρωποι σε καθημερινή βάση, για πόσες κλινικές? Είναι περίπου για 40 κλινικές. Και βεβαίως και τα εργαστήρια, τα εξωτερικά ιατρία, τα επίγοντα και μπορεί να βάλουν και άλλες, πρέπει να κάνουν την απολύμανση σε περιστατικά COVID και όλα αυτά, κύριε Αντουλγεράκη. Και πόσοι είναι σε καθημερινή βάση οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα? Κοιτάξτε, αν είτε, αυτή τη στιγμή υπολογίζω να είναι το πρωί να είναι καμιά τριανταριά, υπολογίζω μπορεί να είναι και λάθος ο αριθμός, και το απόγευμα είναι πολύ ελάχιστος. Τι εννοείται πολύ ελάχιστος, κάτω από 30? Καλά, υπάρχει μια καθαρίστρια σε κάθε κτίριο. Στις μονάδες είναι κάπως ενισχυμένες εκεί και ό,τι βγει και ό,τι μπορέσουν οι γυναίκες. Εξαντλούνται αναρωτικές άδειες, έχουν να πάρουν ρεπό και άδειες σε εβδομάδες ή και μήνες. Τελειώνουν οι μια εργαζόμενη ένα κτίριο, μάλιστα. Και αυτό συμβαίνει και σε άλλες ειδικότητες. Μεταφορείς, υπάρχει το νοσηλευτικό προσωπικό, όπως είπατε, που μετακινείται από τμήμα σε τμήμα.
στέλνουν, σήμερα σε παίρνουν τηλέφωνο το πρωί και σου λένε πήγε να βοηθήσει άλλο τμήμα χωρίς να γνωρίζει. Αυτό δεν μου το είπε κανένας να το πω, αλλά όταν εμένα με τρέχανε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο πρόσφατα, επειδή εφημέρευε, περίμενα να έρθει από την αρμόδια κλινική γιατρός για να με δει, που περίμενα 5 ώρες τα επίγοντα περιστατικά, έτσι. Αυτό. Αυτό, ο καθένας μέσα από τα προσωπικά του τα βιώματα βλέπει τι ακριβώς γίνεται. Και αυτό θα είναι κριτήριο αξιολόγησης, ο χρόνος αναμονής στα επίγοντα. Λες και φταίνουν οι νοσηλευτές, μεταφορείς, οι γιατροί που δεν προλαβαίνουν να γίνουν τυραμόλα. Μάλιστα. Και μετά έχουμε λοιπόν και την ειρωνία, έχουμε και το κούνημα του δαχτύλου ότι εσείς ευθέτε και ότι τελικά ότι οι μισοί δουλεύουν και άλλοι μισοί δουλεύουν. Άρα λοιπόν με όλα αυτά εσείς καλείστε να αντιμετωπίσετε εκ νέου τις αυξημένες νοσηλίες ή ό,τι άλλο μας έρθει εξαιτίας και των περιστατικών που ανεβαίνουν ή των κρουσμάτων που έχουν μια ανωδική πορεία αυτό το διάστημα, κύριε Βρυσαλή, λέτε. Ναι, όχι μόνο COVID, και είναι χαρακτηριστικό αυτό, αυτή η κοροϊδία του κυρίου Πλεύρη, που λέει το καλοκαίρι έχουμε μια αύξηση, λέει, των ασθενειών και των εισαγωγών στα νοσοκομεία από μη COVID, λόγω του ότι το καλοκαίρι ο κόσμος κάνει εξετάσεις. Αυτή είναι η δικαιολογία που είπε ο κύριος Πλεύρης χτες σε κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης. Καταλαβαίνει κανένας εδώ, εμείς έχουμε να αντιμετωπίσουμε τα ράτζα στην ψυχιατρική. Έχουμε τις νοσηλίες, δηλαδή ανθρώπους από άλλες κλινικές να νοσηλεύονται σε άλλες κλινικές, όπως αιματολογικούς ασθενείς να νοσηλεύονται στην νεφρολογική κλινική. Έχουμε λόγω των συγχωνεύσεων των κλινικών στην νεφρολογική, στην νεφρολογική κλινική να έχουμε ασθενείς με περιτοναϊκή κάθαρση ή έλεγχο μαζί με το μεσχεμένο ασθενείς, ότι θα πρέπει να είναι σε διαφορετικούς θαλάμους. Έχουμε ασθενείς που αυτή τη στιγμή δεν χωράνε σε κλινικές. Έχουμε ανθρώπους που πρέπει να πάρουν άδειες και αν αρρωστήσει κάποιος δεν μπορεί να καλυφθούν οι βάρκες και μένουν και βάρκες ακάλυπτες. Αυτό είναι το περιβάλλον που καλούμαστε σήμερα εμείς να σώσουμε την υγεία του λαού. Γι' αυτό λέμε χαρακτηριστικά οι μαχόμενοι υγειονομικοί, όλο το επιστημονικό προσωπικό του νοσοκομείου με όλες τις κατηγορίες είναι αυτοί που θα σώσουν τη ζωή των ανθρώπων. Δεν περιμένουμε σωτήρες. Στο ίδιο έργο θεατές.